Βουλευτών έχει ζητήσει για μια τρίλεπτη παρέμβαση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Νίκος Παπάς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου μόνο ένα σχόλιο για το μείζον θέμα της τροπολογίας που αφορά την ανάπλαση. Η απάντηση από τα κυβερνητικά έδρανα ήταν ότι ήρθε αυτή η ρύθμιση για λόγους αποτελεσματικότητας, επιτελικότητας κτλ. Θα θέλαμε να σας προτείνουμε να διορίσετε υφυπουργό αναπλάσεως τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Θα είναι, νομίζω, το κλείσιμο ενός κύκλου που εγγυάται την επιτελικότητα της κυβέρνησής σας. Μην προσπαθήσετε κι εσείς να μας πείσετε ότι δεν έχει σχέση η συγκεκριμένη διάταξη με το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο τυχαίνει να είναι και ανιψιός του κύριου Μητσοτάκη. Κύριε Παπαθανάση, από το πρωί στα Πετράλωνα υπάρχει αναβρασμός και φασαρία. Σήμερα το πρωί έχασε το σπίτι της, την πετάξαν έξω στην κυριολεξία, μία ανάπηρη γυναίκα 74 ετών, με 60% αναπηρία, η οποία ζούσε εκεί μέσα με το γιο της, 58 ετών, με 80% αναπηρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έγινε αυτό το περιστατικό. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να προστατέψουν το σπίτι τους, το οποίο ήταν πρώτη κατοικία. Η κυρία Χρυσούλα, λοιπόν, δεν είχε πού να ακουμπήσει στην νομοθεσία την οποία έχετε φέρει. Μελετήσαμε την τροπολογία την οποία φέρετε, η οποία έχει, πέραν του καταπληκτικού ότι είναι της τελευταίας στιγμής, θα ήθελα μία διευκρίνηση, διότι φαίνεται εδώ πέρα ότι υπάρχει κάποια πάρα πολύ σοβαρή σκοπιμότητα. Στο άρθρο 4, κύριε Παπαθανάση, προστίθεται ρητά ότι εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας και η σύμβαση διαχείρισης αυτών των ενυπόθηκων δανείων, δηλαδή των δανείων τα οποία έχουν πίσω τους σπίτια, είναι ενυπόθηκα. Εκτός αν διευκρινίσετε κάτι διαφορετικό. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε το 2021 να έρχεται μια οδηγία που λέει ότι πρέπει να προστατευτούν οι δανειολήπτες. Η πρώτη κατοικία, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, να συμπεριφέρονται καλά οι δανειστές τους, να τηρούν τον κώδικα διοντολογίας. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καθυστερεί να τη φέρει 2 χρόνια. Προσέξτε. Τη φέρνει τελικά στη Βουλή. Εκτοξεύεται μύδρους απέναντι στην αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι δεν θέλουμε τις θετικές διατάξεις, τις οποίες και ψηφίσαμε βεβαίως, ότι τάχα μου δεν θέλουμε να ενημερώνονται οι δανειολήπτες, και έρχεστε με αυτή την τροπολογία να κάνετε τι ακριβώς, κύριε Παπαθανάση? Εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας τους servicers, οι οποίοι πήραν τη δυνατότητα διαχείρισης ακινήτων με τον νόμο όπως τον φέρατε. Από τι τους εξαιρείτε? Από αυτά που προβλέπει το άρθρο 13 του νόμου που ψηφίσατε. Οι αγοραστές, λέει, πιστώσεων και διαχειριστές πιστώσεων υποχρεούνται να ενεργούν καλόπιστα, δίκαια και επαγγελματικά. Δεν έχει τέτοια υποχρέωση. Κάποιος που έχει πάρει δάνεια, έχει αγοράσει πακέτο δανείων μέχρι την 30 Δεκεμβρίου, κάνουμε λάθος? Λάθος διαβάσαμε την τροπολογία? Φέρατε τροπολογία που εξαιρείται από τις θετικές πρόνοιες, τις όποιες, της ενσωμάτωσης της οδηγίας. Όσα δάνεια ενυπόθηκα έχουν τυπλοποιηθεί και έχουν επωληθεί μέχρι την 30 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, έρχεται μια οδηγία το 21. Εσείς περιμένετε να γίνει η μεταβίβαση των δανείων και φέρνετε τον νόμο και τους εξαιρείτε από τις υποχρεώσεις. Δηλαδή, ο σέρβισερ τώρα δεν θα έχει καμία υποχρέωση να ενεργεί καλόπιστα, δίκαια και επαγγελματικά, να παρέχει στους δανειολήπτες πληροφορίες που δεν είναι παραπλανητικές, ασαφείς και ψευδείς. Δεν θα έχει καμία υποχρέωση να σέβεται την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά στοιχεία του δανειολήπτη. Δεν θα έχει καμία υποχρέωση να επικοινωνεί με τον δανειολήπτη με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση. Αυτό κάνετε. Για εξηγήστε μας γιατί μπήκε εμβόλυμα στο συγκεκριμένο εδάφιο η λέξη «και διαχείριση δανείων», διότι δώσατε δυνατότητα διαχείρισης στους σέρβισερς. Είναι διαχειριστές ακινήτων πλέον. Ελπίζω να κάνουμε λάθος. Να με διαψεύσετε, να μου δώσετε μια διευκρίνηση
ή να αποσύρετε τη συγκεκριμένη διάταξη.